Τώρα 35χρονος νοσηλεύεται με θερμοπληξία στην εντατική. Ναι, αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε μπει χθες, νοσηλεύαμε τρεις γυναίκες με θερμοπληξία. Οι δύο εξ αυτών έχουν πάρει εξιτήριο. Ευτυχώς έχουν πάρει εξιτήριο και έχουν πάει στο σπίτι τους και παρέμεινε μόνο η 25 χρονών γυναίκα με θερμοπληξία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν και ελπίζομαι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα λάβει εξιτήριο. Δυστυχώς όμως χθες είχαμε και μια νέα εισαγωγή με διάγνωση τη θερμοπληξία ενός ατόμου 34 ετών, ο οποίος διασωληνώθηκε και εισήχθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Σε σοβαρή κατάσταση φαντάζομαι, για να διασωληνωθεί και να είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι σοβαρά. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σοβαρή η κατάστασή του. Και υπάρχουν ειδικοί λόγοι όπου ένας 34χρονος ή ένας 25 ετών σε αυτές τις ηλικίες παθαίνει θερμοπληξία. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χαριλά.